Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθήσουμε σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση και προσφορά της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης τον αγώνα ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ του Άρη και του Ολυμπιακού. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σημερινής 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Βλέπουμε την επίσημη είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Και να σας δώσουμε και τις συνθέσεις. Ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός πρώτα με τους Τάλι Κριάδη, Αποστολάκη, Καρανταΐδη, Καλταβερίδη, Μπανιώτη, Τσαλουχίδη, Τσαντάκη, Σοφιανόπουλο, Μητρόπουλο, Ντέταρη και Μουστακίδη. Αλλά χωρίς το Γιάτσεκ Μόχ, τον προπονητή του που πριν από 4 μέρες απολύθηκε από τεχνική ηγεσία. Σήμερα προπονητής στον Ολυμπιακό είναι ο Γιώργος Παπαμάλης με τον Γιάννη Γούναρη. Και βλέπουμε τώρα και τους παίκτες του Άρη που χαιρετίζουν τους φιλάθλους και η σύνδεση του Άρη. Καρκαμάνης, Μουστακίδης, Πατσιαβούρας, Κούης, Χατζηνικολάου, Μέλλερ, Λιμιάτης, Οικονομίδης, Γιουκούδης, Μπιμπισίδης και Σαμόλης. Μετά από πολύ καιρό στην ενδεκάδα του Άρη ο Ντίνος Κούης και σαν αρχηγός σήμερα ο βετεράνος αυτός παίκτης. Βλέπουμε και τις αναμυστικές φωτογραφίες μεταξύ των αρχηγών των δύο ομάδων. Και όλα είναι έτοιμα πλέον για να αρχίσει το παιχνίδι, αφού σας πούμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Μπέντας από τα Τρίκαλα, με επόπτες τους κυρίους Τσαουσίδη από την Πιερία και Κωνσταντινίδη από την Καβάλα. Ο κύριος Μπέντας, τον οποίο βλέπουμε εδώ στο κέντρο του γηπέδου, είναι ένας από τους 20 διαιτητές που έχουν μείνει στον πίνακα της Α' Εθνικής μετά το πρόσφατο κόψιμο των υπολείπων 19 από τους πίνακες της μεγάλης ποδοσφαιρικής κατηγορίας. Γύρω στις 6 με 7.000 φίλαθλοι στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Και οι παίκτες του Άρη στη σέντρα είναι ο Γιουκούδης και ο Σαμόλης. Και όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Μέλλερ προσπαθεί για τον Λιμιάτη, εκείνο Τσαντάκης. Ντέταρη κάνει το λάθος. Γιουκούδης κλέβει την μπάλα. Ο Τσαντάκης για τον Τζαλουχίδη που αποφεύγει ωραία τον Μπιμπισίδη. Αποφεύγει και τον Λιμιάτη. Σοφιανόπουλος. Μητρόπουλος. Έρχεται δυνατά ο Μπιμπισίδης. Κλέβει την μπάλα. Οικονομίδης τώρα. Μπροστινή ωραία παλιά για τον Πατσιαβούρα. Καλταβερίδης για τον Τζαντάκη. Μπανιώτης κάνει το λάθος, δεν μπορεί όμως ο Σαμόλης. Τσαντάκης μπροστινή παλιά για τον Μουστακίδη. Ωραία αυτός με το στήθος, εκείνο Μέλλερ. Κούης για τον Χατζηνικολάου, σε θέση λίμπερο Χατζηνικολάου. Πατσιαβούρας. Plug out παραχωρεί ο Τσαντάκης. Μπιμπισίδης. Μέλλερ. Πατσιαβούρας πίσω για τον Χάτζη Νικολάου. Με το κεφάλι ο Τσαντάκης δεν περνάει παλιά του Χάτζη Νικολάου. Είναι πλάγιο για τον Άρη. Πατσιαβούρας για το Λιμιάτη. Μπιμπισίδης. Μπροστινή ωραία παλιά για τον Τίνο Κούι που μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Καλταβερίδης εκεί. Μια ανατροπή από τον Καλταβερίδη. Ο διαιτητής δίνει out. Ο Ντίνος Κούις μπήκε μες στην περιοχή. Ο Καλταβερίδης έπεσε δυνατά πάνω του κάνοντας προβολή πάνω στο πόδι του Κούι. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν ήταν εσκεμμένη η πρόθεση του Καλταβερίδη. Μέσα στην περιοχή αυτή η ανατροπή, ο Κούις είναι ακόμη στο έδαφος. Η φάση αυτή στο δεύτερο λεπτό. Βλέπουμε τους φυσιοθεραπευτές του Άρη να μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Ο Κούις όμως έχει σηκωθεί. Ζητάει από τον κύριο Μπέντα κάτι, προφανώς το πέναλτι. Δεύτερο λεπτό λοιπόν, ύστερα από την ωραία παλιά του Μπιμπισίδη, ο Κούις μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού. Εκεί ήταν ο Καλταβερίδης. Με προβολή προσπάθησε να τον κόψει. Ήρθαν σε επαφή τα πόδια των δύο παιχτών. Τελικά ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν ήταν πέναλτι. Μουστακίδης.
Έρχεται δυνατά ο Μπανιώτης. Μουστακίδης και πάλι. Προσπαθεί για τον Μπανιώτη, εκείνο Πιμπισίδης. Μπανιώτης που γυρίζει πίσω για τον Καρανταίδη, όπως αυτός. Ντέταρη. Δεν προλαβαίνει να σταματήσει την μπάλα. Κόντρα Μέλλερ με Τσαλουχίδη, κερδίζει ο Μητρόπουλος. Πάντα Μητρόπουλος. Πλάγι out παραχωρεί ο Χατζηνικολάου. Πλάγι out από τον Αποστολάκη. Πηδάει ο Πιμπισίδης και είναι corner για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Νίκος Τσαντάκης που θα εκτέλεσε αυτό το corner. Corner λοιπόν, έρχεται ο Τσαλουχίδης με κεφαλιά και πολύ ωραία τον μπλοζόν από τον Καρκαμάνη, πολύ ωραία απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Άρη. Βλέπουμε εδώ τον Χρήστο Καρκαμάνη. Καρανταΐδης, εκείνο Λιμιάτης. Προσπαθεί να αποφύγει το Σοφιανόπουλο. Μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη. Είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Καρανταΐδης στο πλάγιο. Πηδάει ο Πιμπισίδης, έχει κάνει φάουλ στο Μητρόπουλο, λέει ο διαιτητής. Ο Λάγιος Ντέταρη σε αυτό το φάουλ. Πιμπισίδης κερδίζει από το Μητρόπουλο. Ο Σοφιανόπουλος προσπαθεί, κοντράρει μπάλα στο Μουστακίδη. Τσαντάκης προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι. Εκείνο Μέλλερ που δίνει στον Οικονομίδη και ο Άρης στην αντεπίθεση. Οικονομίδης που ψάχνει να δει κάποιο συμπαίκτη τελικά για τον Γιουκούδη. Γιουκούδης που κάνει τη σέντρα. Εκείνο ο Τσαλουχίδης που απομακρύνει. Λιμιάτης αριστερά για τον Πασιαβούρα. Μέλλερ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Μέλλερ κάνει το σουτ. Η μπάλα πάνω στον Καρανταίδη. Μπανιώτης για τον Τέταρη. Έρχεται ο Μέλλερ, ξανακερδίζει την μπάλα. Οικονομίδης προσπαθεί να αποφύγει τον Τζαντάκι. Χάνει την μπάλα. Τέταρη μπροστινή παλιά για τον Μητρόπουλο. Εκείνο ο Χατζηνικολάου. Κέρδισε την κόντρα ο αμυντικός του Άρη, είναι και πιο γρήγορος από τον Μητρόπουλο. Κερδίζει όμως ο Μητρόπουλος με τάκλι. Μπαίνει μέσα στην περιοχή του Άρη ο Τάσος Μητρόπουλος για τον Τέταρη που κάνει το σουτ και η μπάλα κοντράρει πάνω στο Μέλλερ και είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Η φάση αυτή στο 5ο λεπτό. Κάτι ζητάει ο διαιτητής από τον παρατηρητή. Βλέπουμε εδώ τον διαιτητή τον κύριο Μπέντα και τον παρατηρητή του αγώνα. Ο διαιτητής λέει ότι θα διακόψει το παιχνίδι αν συνεχίσουν να πέφτουν τα αντικείμενα. Ο κύριος Βερβερίδης παρατηρητής του αγώνα. Βλέπουμε και τον Μπάμπη Μουστακίδη που ζητάει από τους φιλάθλους του Άρη να σταματήσουν. Και εδώ οι φιλάθλοι, θερμόαιμοι φιλάθλοι του Άρη. Οι αστυνομικοί πηγαίνουν προς την κερκίδα των οπαδών του Άρη που εξακολουθούν να μην αφήνουν τον Τέταρη να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μια δίλεπτη διακοπή στο παιχνίδι. Τελικά ο Τέταρη το εκτελεί. Βγαίνει ο Καρκαμάνης, έρχεται από πίσω ο Μητρόπουλος, η μπάλα κοντράρει πάνω στον Πατσιαβούρα και νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Τσαντάκι στο κόρνερ. Yeah.
Βγαίνει ο Καρκαμάνης με γροθιές, αποκρούει. Αποστολάκης επιχειρεί το σουτ, Καρανταΐδης που δίνει για τον Τσαντάκη. Κάνει το γέμισμα αυτός εκείνο, Κούις. Δεν διώχνει καλά την μπάλα ο Κούις, απομακρύνει. Τσαντάκης επαναφέρει με το κεφάλι και είναι σε θέση offside ο Σοφιανόπουλος. Όγδο λεπτό στο Καφτατζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός 0-0. Δυνατό μέχρι στιγμής το παιχνίδι, τρεις καλές φάσεις σε αυτά τα 8 λεπτά. Είναι οπωσδήποτε κάτι το ελπιδοφόρο. Ο διαιτής ο κύριος Μπέντας ζητάει τον, από τον Τζαλουχίδη να πλησιάσει κοντά του. Κάποια παρατήρηση ίσως. Υπήρξε ένας εκνευρισμός με το Λιμιάτη, τελικά οι δύο παίχτες δίνουν τα χέρια. Και ο Ντίνος Κούις από μακρινή απόσταση αυτό το φάουλ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή της ομάδας τους και τέσσερις παίκτες στο τείχος. Κούις απευθείας πάνω στον Τσαλουχίδη. Μουστακίδης έρχεται τον τέταρη, κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Καρανταΐδη και πάλι τέταρη. Πέφτει ο Μουστακίδης με τάκλινγκ. Πάντα τέταρη όμως. Αποφεύγει ωραία δύο παίκτες. Προσπαθεί να παίξει τον Άδειο Σοφιανόπουλος. Κερδίζει ο Λιμιάτης, Μπιμπισίδης. Προστινή παλιά, εκεί είναι όμως μόνο ο Καλταβερίδης. Καλταβερίδης που παίζει σε θέση λίμπερο σήμερα για τον Ολυμπιακό μετά την απουσία του Αλεξίου που είναι τιμωρημένος. Μητρόπουλος για τον Σοφιανόπουλο. Σε θέση αριστερού εξτρέμου Σοφιανόπουλος. Κάνει και τη σέντρα. Εκείνο ο Πατσιαβούρας που μπροστά... στο να δημιουργηθούν κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της ομάδας του παραχωρεί πλάγιο. Πλάγι out με τον Αποστολάκη. Πηδάει ο Μητρόπουλος. Τσαντάκης με στην περιοχή κάνει το σουτ. Είναι out, καλή φάση για τον Ολυμπιακό στο 10ο λεπτό. Και ο Γιάννης Χατζηνικολάου στο ελεύθερο. Κερδίζει ο Τσαλουχίδης. Μέλλερ με το κεφάλι, εκείνο από Στολάκης, Τσαντάκης, που γυρίζει κάπως βεβαιασμένα στον τερματοφύλακά του, την Ταλικρέαδη, δεν πρόλαβε ο Γιουκούδης. Βγήκε ο Ταλικρέαδης έγκαιρα, μπλόκαρε την μπάλα. Ο Αλκέτας Παναγούλιας που προτίμησε σήμερα να αφήσει στον πάγκο τον Δημητριάδη και τον Ολιβέιρα να παίξει με επιθετικούς τον Σαμόλη και τον Γιουκούδη και σαν δεξιό half extreme τον Οικονομίδη. Πατσιαβούρας, Μέλλερ, Σαμόλης, ωραίο τακουνάκι για τον Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας κερδίζει πάλι την μπάλα, Καλταβερίδης, εκείνο από Στολάκης. Μητρόπουλος, δυνατά ο Μπιμπισίδης, τελικά κερδίζει ο Μουστακίδης. Κούις που δίνει στον Οικονομίδη. Αυτός κάνει το λάθος. Μουστακίδης για τον Τσαλουχίδη. Κακή συνεννόηση από τους παίχτες του Άρη. Τσαλουχίδης προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από τέσσερις παίχτες. Έχει κερδίσει φάουλο ο διαιτής. Εδώ ο Νίκος Πατσιαβούρας με το 3. Και ο διαιτής φωνάζει τον Γιάννη Χατζηνικολάου. Μια παρατήρηση στο λίμπερο του Άρη, προφανώς κάτι θα είπε, δεν υπάρχει όμως κίτρινη κάρτα. Αποστολάκη στο φάουλ. Πηδάει ο Μουστακίδης με το κεφάλι. Καρανταΐδης για το Σοφιανόπουλο. Αποφεύγει το Μουστακίδη, έρχεται όμως με τάκλινγκ ο Μπιμπισίδης και παραχωρεί πλάγιο. Αλλά ο διαιτής έχει σφυρίξει φάουλ την ενέργεια του Μουστακίδη. Εκνευρισμός εκεί μεταξύ Μουστακίδη και Καρανταΐδη. Ο Λάγιος δέταρη στο φάουλ. Πηδάει ο Μητρόπουλος, Τσαλουχίδης με στην περιοχή του Άρη. Κάνει το σούτ, αποκρούει ο Κούις. Προλαβαίνει ο Σαμόλης. Και δεν έχει βγει μπάλα, ο Μέλλερ μπροστινή παλιά εκεί, είναι όμως ο Καλταβερίδης.
κάνει το γέμισμα. BBC της κερδίζει από τον Μητρόπουλο. Τσαντάκης, Μουστακίδης που κάνει το λάθος πάνω στον Μουστακίδη του Άρη. Και μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του Καρκαμάνη. Πασιαβούρας για τον Μέλλερ. Τακουνάκι για τον Λιμιάτη. Γιουκούδης που γυρίζει πάλι πίσω. Προσπαθεί να αλλάξει εκείνος ο Σοφιανόπουλος. Κέρδισε την μπάλα ο Σοφιανόπουλος. Πατάει και για τον τέταρη. Μητρόπουλος που δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται δυνατά ο Μπιμπισίδης και παραχωρεί πλάγιο. 13 λεπτά παιχνιδιού στο Καφτατζόγλιο. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Οικονομίδης απέφυγε τον Καραταΐδη. Του κάνει και φάουλ αμυντικός του Ολυμπιακού. Ο Μουστακίδης στο φάουλ πάνω στον Καρανταϊδη. Σοφιανόπουλος που δίνει για τον Μητρόπουλο. Ωραία αυτός για τον τέταρη. Τσαλουχίδης. Μητρόπουλος. Τα κουνάκια του Τσαλουχίδη εκείνο ο Χατζηνικολάου που δίνει στο Μουστακίδη. Μπροστινή παλιά για τον Γιουκούδη. Ανάμεσα από δύο παίχτες ο Γιουκούδης. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Καλταβερίδης γυρίζει στον Τάλι Κριάδη και αυτός με τα χέρια για τον Μπανιώτη. Μπανιώτης που κάνει την προστινή παλιά. Εκείνο ο Μπιμπισίδης κερδίζει ωραία από το Μητρόπουλο. Μουστακίδης. Μέλλερ. Για τον Λιμιάτη. Και πάλι Μέλλερ. Μουστακίδης. Για τον Γιουκούδη έρχεται δυνατά ο Καλταβερίδης. Πριν βγει η μπάλα κάνει την προστινή παλιά για τον Μητρόπουλο και πάλι Καλταβερίδης. Δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως. Κερδίζει ο Μητρόπουλος. Έχει κάνει φάουλ ο Μουστακίδης ο διαιτητής στον Μητρόπουλο. Δέκατο πέμπτο λεπτό στο Καφτατζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός 0-0. Σοφιανόπουλος αλλάζει με τον τέταρη. Μητρόπουλος προσπαθεί να παίξει το 1-2 παίκτη του Ολυμπιακού. Κερδίζει ο Πατσιαβούρας. Σαμόλης τώρα με το χέρι ο τέταρη. Το έχει σφυρίξει το φάουλο διαιτητής. Έρχεται γρήγορα ο Κούης, αλλά δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του. Τελικά δίνει για τον Οικονομίδη. Αποφεύγει ωραία τον Καρανταϊδη. Λιμιάτης πίσω για τον Μπιμπισίδη. Είναι δεξιά ο Μέλλερ. Τον είδε ο Μπιμπισίδης, όμως δεν πέρασε παλιά. Καρανταϊδης για τον Οικονομίδη. Τελικά ο Μουστακίδης κερδίζει την μπάλα. Πέφτει ο Σοφιανόπουλος δυνατά. Η μπάλα στα πόδια του Μουστακίδη και του Σοφιανόπουλου. Τελικά ο επόπτης που ήταν πολύ πιο κοντά από όλους δίνει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Καρανταΐδη στο πλάγιο. Ντέταρη έρχεται με το κεφάλι. Μέλλερ και Μουστακίδης μονομαχών. Κερδίζει ο Μουστακίδης. Μητρόπουλος. Έρχεται δυνατά ο Μπιμπισίδης. Τσαλουχίδης που δίνει δεξιά για τον Αποστολάκη. Τσαντάκης. Πατσιαβούρας με τσαντάκι προς την παλιά για τον Μουστακίδη. Είναι κοντά του ο Κούης. Έχει κάνει φάουλ, λέει ο Κούης, ο διαιτητής. Φάουλ λοιπόν του Κούη πάνω στο Μουστακίδη. Ο Ντέταρη θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ντέταρη λοιπόν ψάχνοντας για τον Μητρόπουλο. Πηδάει ο Κούης, Σοφιανόπουλος το ψαλίδι αλλά η μπάλα είναι out. Κερδίζει ο Λιμιάτης, τελικά η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Τσαντάκης και πάλι Λιμιάτης προσπαθεί να αποφύγει τον Μπανιώτη, έχει κάνει φάουλο ο Μπανιώτης. Ο Μπιμπισίδης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γιουκούδης έχει πίσω του τον Καλταβερίδη. Πάντα Γιουκούδης αποφεύγει τον Καλταβερίδη, ωραία μπαίνει και μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού το γύρισμα, ο Μπανιώτης αποκρούσε πλάγιο. 18 λεπτά παιχνιδιού. Άρης Ολυμπιακός 0-0 στο Καφτατζόγλιο.
Και ο Καλταβερίδης προτιμάει τον Ταλικριάδη. Ο Μητρόπουλος έχει κάνει φάουλ στον Πιπισίδη. Μητρόπουλος και Πιπισίδης έχουν αρκετές εναέρες μονομαχίες από την αρχή του παιχνιδιού. Ο Πιπισίδης είναι φρουρός πάνω στον σέντερφορ του Ολυμπιακού. Προς την παλιά του κουί, εκείνο ο Καλταβερίδης που αποκρούει με το κεφάλι, Λιμιάτης για το Μέλλερ. Ωραίο κοντρόλ, προσπαθεί να αλλάξει για τον Πατσιαβούρα, δεν πέρασε τελικά. Λιμιάτης που δίνει τώρα στον Πατσιαβούρα. Σαμόλης, Λιμιάτης. Ωραία παλιά, αλλά έχει βγει πλάγιο out. Ο Αποστολάκης στο πλάγιο. Κούις και Μουστακίδης μονομαχούν. Έχει κάνει φάουλ ο Κούις. Δέταρη. Μπροστινή παλιά για το Μητρόπουλο. Αποκρούει με το κεφάλι Μουστακίδη. Ο Μπιπισίδης το τυφλό γύρισμα του Τσαντάκη. Σε θέση offside ο Μητρόπουλος. Χατζηνικολάου και Καρκαμάνης αλλάζουν την μπάλα. Τσαλουχίδης κερδίζει την κεφαλιά. Μπιμπισίδης έρχεται δυνατά μπροστά από τον Μητρόπουλο. Έχει κάνει φάουλο ο Μητρόπουλος. Ο Κούις το φάουλ. Που ψάχνει για τον Γιουκούδη με το κεφάλι, αυτός γυρίζει. Εύκολα ο Ταλικριάδης, χωρίς πίεση. 20 λεπτά παιχνιδιού στο Καφτα Τζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός 0-0. 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α Εθνικής Κατηγορίας. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια. Καρανταΐδης, που είναι πιο γρήγορος από τον Οικονομίδη, προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, η μπάλα πάνω στον Πιμπισίδη για τον Οικονομίδη, και αυτός ωραία για τον Μέλλερ. Με τη μία ο Νορβηγός για τον Γιουκούδη, που θα προλάβει την μπάλα. Πρόλαβε ο Γιουκούδης. Είναι μπροστά το Καλταβερίδης, πάντα Γιουκούδης, ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη, δίνει στο Μουστακίδη πίσω. Μουστακίδης που κάνει την παλιά για τον Σαμόλη. Απομακρύνει ο Καρανταΐδης. Πατσιαβούρας για τον Οικονομίδη μέσα στην περιοχή με το αριστερό το σούτ του Οικονομίδη και μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη ακριβώς στο 21ο λεπτό. Βλέπουμε εδώ τον Κώστα Οικονομίδη, το σούτ που έκανε με το αριστερό πόδι, η μπάλα out, ενώ βέβαια ήταν σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Πηδάει ο Τσαντάκης, κερδίζει την κεφαλιά. Μπιμπισίδης έχει κάνει φάουλο ο Μουστακίδης. Κούις που κάνει το λάθος. Μουστακίδης, Τσαντάκης για τον Μητρόπουλο. Που αλλάζει το παιχνίδι ωραία για τον τέταρτο. Αυτός δεν βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Τελικά πάει εκεί που είναι ο Σοφιανόπουλος. Τσαλουχίδης σε θέση αριστερού εξτρέμ. Αφήνει για τον Καρανταΐδη. Χατζηνικολάου παραχωρεί πλάγιο. Ο Καρανταΐδης στο πλάγιο για τον Τζαντάκη. Ανάμεσα από δύο παίκτες του Τζαντάκης έχει κάνει φάουλ ο Πατσιαβούρας, λέει ο διαιτητής. Βλέπουμε τον διαιτητή τον κύριο Μπέντα, που υποδεικνύει στον Δέταρη το σημείο που θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ο Λάγιος Δέταρη επεκτελεί όλα τα φάουλ του Ολυμπιακού. Δέταρη λοιπόν, κεφαλιά Μουστακίδης, έχει χρησιμοποιήσει όμως το χέρι του, το είδε ο διαιτητής.
κάποιος εκνευρισμός εκεί μεταξύ Μπανιώτη και Καρκαμάνη, δίνονται εξηγήσεις. Και βέβαια είναι φάουλ για τον Άρη, χρησιμοποιήσει το χέρι του Μουστακίδης στην προηγούμενη φάση. Και σε αυτά τα 23 λεπτά παιχνιδιού, εδώ στο Καφτατζόγλιο, βλέπουμε τον Καρκαμάνη που δένει τα κορδόνια του, μια διακοπή στο παιχνίδι. Στα 23 λοιπόν λεπτά παιχνιδιού έχουμε δει 4 αξιόλογες φάσεις μπροστά και στις δύο εστίες. Μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι διατηρεί το ενδιαφέρον των φιλάθρων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Χατζηνικολάου λοιπόν σε αυτό το φάουλ, πηδάει ο Μπανιώτης δυνατά, Μουστακίδης, κοντά του πάντα ο Κούης, Τσαντάκης δίνει για τον Μουστακίδη που αποφεύγει ωραία τον Κούη, δίνει για τον Μητρόπουλο, έρχεται δυνατά ο Κούης όμως και είναι σε θέση offside ο Μητρόπουλος. Προηγουμένως όμως ο κύριος Μπέντας έχει σφυρίξει φάουλ, ο επόπτης σήκωσε, θεώρησε ότι ο Μητρόπουλος ήταν σε θέση offside, αυτό λέει τώρα ο Μουστακίδης, ο δεξιός οψεφύλακας του Άρη, ότι ο επόπτης 20 σημαία σε θέση offside υπέδειξε τον Μητρόπουλο. Τελικά ο κύριος Μπέντας είναι ο άρχοντας του αγώνα, θα έχει προσωπική γνώμη, έχει σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Και ο Τάσος Μητρόπουλος εξακολουθεί να είναι στο έδαφος. Ο Λάγιος Δέταρη βέβαια κοντά στην μπάλα. Ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ. Σαμόλης και Οικονομίδης ο τείχος, υποτιθέμενο τείχος από τους παίκτες του Άρη. Δέταρη λοιπόν πάνω στο Γκούι, το σούτ του Τσαντάκη, αν είναι σούτ αυτό, τελικά είναι στη θέση offside ο Καρανταΐδης. Και ο Χατζηνικολάου, κεφαλιά ο Ντεταρή, αποστολάκης για τον Τσαλουχίδη και αυτός για τον Μουστακίδη, προσπαθεί για τον Μητρόπουλο. Έρχεται ο Μουστακίδης του Άρη, κερδίζει την μπάλα. Οικονομίδης προσπαθεί να αποφύγει τον Καρανταΐδη, έχει κάνει φάουλο ο Καρανταΐδης. Χατζη Νικολάου που δίνει στο Λιμιάτη, αυτός κάνει την προσποίηση, ο Καρανταΐδης την κατάλαβε και πάλι Χατζη Νικολάου για το Λιμιάτη. Μπιμπισίδης τώρα προσπαθεί για το Γιουκούδη, εκείνος ο Φιανόπουλος, Καρανταΐδης μπροστινή παλιά για τον Μητρόπουλο, έρχεται δυνατά ο Μπιμπισίδης, φάουλ ο διαιτής. Ο Ντέταρης στο φάουλ, αλλάζει για τον Καλταβερίδη. Καλταβερίδης που κάνει το γέμισμα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μπιμπισίδη, τελικά Μέλλερ που δίνει για το Σαμόλη. Μπροστινή παλιά για το Γιουκούδη. Γιουκούδης που ανοίγει την μπάλα. Και πλάγια out παραχωρεί ο Καλταβερίδης. Που ζητάει και κάτι από τον επόπτη με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε. Δέχεται κάποιες συστάσεις από το διαιτή. Και ο Νίκος Πατσιαβούρας σε αυτό το πλάγιο. Πηδάει ο Μπανιώτης, Οικονομίδης που αποφεύγει ωραία το Τσαντάκι. Κάνει και τη σέντρα. Εκείνο Τσαλουχίδης, Λιμιάτης, το απευθεία σουτ. Out. Αποστολάκης και Ταλικριάδης αλλάζουν την μπάλα.
Πηδάει ο Μέλλερ. Είναι καλή κεφαλιά, Μουστακίδης. Κερδίζει ο Σοφιανόπουλος, κάποια κόντρα πάνω στο σώμα του από την παλιά τέταρτη. Τελικά Μουστακίδης τώρα. Κοντράρει ωραία πατσιαβούρας, έρχεται και ο Μέλλερ και η μπάλα γυρίζει στον Καρκαμάνη. Ενώ έχει χτυπήσει ο πατσιαβούρας. Σαμόλης κλέβει από στο Λάκης και σταματάει το παιχνίδι διαιτής ο κύριος Μπέντας. Γιατί ο Πατσιαβούρας αλλά και ο Μουστακίδης του Ολυμπιακού. Ο Σάκης Μουστακίδης και ο Νίκος Πατσιαβούρας στο έδαφος λοιπόν. Κάποια διακοπή στο παιχνίδι. 29 λεπτά παιχνιδιού. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Και βλέπουμε τον Τίνο Κούι που λέει ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Πασιαβούρας. Εδώ ο αρχηγός του Άρη που κάτι λέει στον Κλήμη Γούναρη. Κλήμης Γούναρης που δίνει και τις οδηγίες στο Λιμιάτη με την ευκαιρία. Κούις και Γούναρης συνομιλούν. Θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή γιατί ο Πασιαβούρας είναι στο έδαφος. Οι φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού βγήκαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο Πατσιαβούρας. Έχει σηκωθεί και ο Μουρατίδης από πλευράς του Άρη. Βλέπουμε εδώ τον Μουρατίδη με το νούμερο 13 να προθερμαίνεται. Τελικά ο Πατσιαβούρας σηκώθηκε. Και ο Αλκέτας Παναγούλιας που δίνει κάποιες οδηγίες στους παίχτες του. Ρωτάει τι γίνεται με τον Πατσιαβούρα, αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και ο Πατσιαβούρας δίνει το ok ότι θα συνεχίσει, οπότε δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή για τον Άρη. Πατσιαβούρας που εκτελεί και το φάουλ με το κεφάλι ο Καλταβεριδής Λιμιάτης για τον Γιουκούδη. Προσπαθεί αυτός για τον Οικονομίδη. Καρανταΐδης με το κεφάλι. Γιουκούδης κερδίζει κεφαλιά, έρχεται ο Καρανταΐδης. Απομακρύνει ο Σοφιανόπουλος δυνατά, ο Κούις έχει κάνει φάουλο ο Μουστακίδης, πολύ σωστά. Σαμόλης, μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον Καλταβερίδη, καλή σκέψη αλλά δεν κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια του. Αποστολάκης στην μπροστινή παλιά, προσπάθησε για τον τέταρτο, τελικά εκείνο ο Χατζηνικολάου. Κούις για τον Οικονομίδη, ωραία αυτός για τον Σαμόλη. Αν δει αυτό το Μέλλερ που βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι, τον είδωσα μόλις, τελικά πρόλαβε ο Πανιώτης. Και πλάγιο out για τον Άρη. Λιμιάτης για τον Μουστακίδη. Και πάλι Λιμιάτης προσπαθεί να βρει τον Μουστακίδη. Μπροστά του Σοφιανόπουλος, Μουστακίδης κάνει τη σέντρα πάνω στον Καλταβερίδη. Αποκρούει με το κεφάλι, κερδίζει ο Γιουκούδης. Και φάουλ έχει κάνει ο Σοφιανόπουλος στο Γιουκούδη. Σε καλή θέση αυτό το φάουλ για τον Άρη. Μουστακίδης και Οικονομίδης εκεί. Τελικά ο Μουστακίδης είναι ο εκτελεστής. Ο δεύτερος επόπτης ο κύριος Κωνσταντινίδης από την Καβάλα έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λέει τους παίχτες του Ολυμπιακού που κάνουν τον τείχος να απομακρυνθούν. Ο Μουστακίδης λοιπόν σε αυτό το φάουλ το εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι εκείνο ο Πανιώτης που απομακρύνει με το κεφάλι. Κερδίζει ο Γιουκούδης, Μπιμπισίδης, κεφαλιές όλα στον αέρα οι μάχες. Τελικά Μητρόπουλος μπροστινή παλιά για τον Μουστακίδη πάνω στο Μέλλερ. Κερδίζει ο Λιμιάτης ανάμεσα από δύο παίκτες. Κάνει και το σουτ, προτιμάει να κάνει το μακρινό σουτ παρά να μπει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού ενώ μπορούσε. Εύκολα ο Ταλικριάδης και τώρα Αποστολάκης για τον Τσαλουχίδη. Προσπαθεί να φύγει αυτό στο Μέλλερ. Τσαντάκης που αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον τέταρτη. Ντέταρη καταλαβαίνει την πρόθεσή του ο Οικονομίδης αλλά έχει κάνει φάουλ πάνω στον Ντέταρη.
Ο Ντέταρης στο φάουλ. Πηδάει ο Μητρόπουλος, κερδίζει την κεφαλιά. Μέλλερ από μακρύνει, έχει σηκώσει σε θέση offside, έχει υποδείξει τον Τσάλου Χίδη ο διαιτητής. Με την υπόδειξη βέβαια του επόπτου. Μέλλερ με το στήθος, ωραίο κοντρόλ. Και μπροστινή παλιά για τον Γιουκούδη. Είναι πίσω του ο Μπανιώτης, πάντα Γιουκούδης. Που προσπαθεί για το Μουστακίδη, κάνει φάουλ ο Μπανιώτης. Ο Γιουκούδης βρίσκεται στο έδαφος. Πολλές οι διακοπές, πολλά τα φάουλ. Πολλά και τα σφυρίγματα όμως του διαιτητή κ. Μπέντα. Μπέντας που δεν αφήνει το πλεονέκτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ο Αντώνης Γιουκούδης στο έδαφος. Γιουκούδης και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης. Ο Ντίνος Κούης θα είναι ο εκτελεστής. Ο Κούης λοιπόν απευθείας κάνει το σούτ πάνω στον Τάλι Κρυάδη. Μητρόπουλος και Πιπισίδης κάνουν την μπάλα. Τσαντάκης κερδίζει την κεφαλιά. Κερδίζει ο Κούης από το Μουστακίδη. Κάνει και μια μπροστινή παλιά εκεί που είναι ο Καλταβερίδης. Τρέχει ο Γιουκούδης. Καλταβερίδης απομακρύνει όπως όπως. Μουστακίδης ωραία με το κεφάλι για Τσαντάκη. Πάντα Τσαντάκης. Κάνει το μακρινό σουτ. Είναι άστοχο. Κούης και Χάτζη Νικολάου αλλάζουν την μπάλα. Πασκιαβούρας για τον Μπιμπισίδη. Ο Μπάμπης Μουστακίδης προσπαθεί να βρει το Γιουκούδη. Έρχεται δυνατά ο Μπανιώτης και είναι πλάγιο για τον Άρη. Ο Μουστακίδης στο πλάγιο. Έρχεται ο Καρανταΐδης και ο Λιμιάτης. Έχει κάνει φάουλ ο Λιμιάτης, λέει ο διαιτητής. Με υπόδειξη βέβαια του επόπτου. Και ένας πρώην Καστοριανός, ο Καρανταΐδης, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πηδάνε δύο παίχτες με το Μουστακίδη και βέβαια είναι φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Κούης και Μέλλερ δεν συνοήθηκαν όπως θα έπρεπε. Τέταρη για τον Καλταβερίδη. Πάντα Καλταβερίδης θα κάνει το μακρινό σουτ. Και δύσκολη απόκρουση από τον Καρκαμάνη που προβληματίστηκε με αυτό το σουτ. Παραχώρησε κόρνερ λοιπόν ο Χρήστος Καρκαμάνης. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Τέταρη. Πηδάει ο Κούης, Τσαντάκης για τον Αποστολάκη. Έρχεται ο Μπιμπισίδης και φάουλ ο διαιτητής. Κοντά στην μπάλα τρεις παίχτες του Άρη, Χατζηνικολά, Οικονομίδης και Σαμόλης και ο Ντέταρη. Που δεν αφήνει άλλο παίχτη Ολυμπιακού να εκτελέσει φάουλ.
Κάνουν το τείχος οι τρεις παίχτες του Άρη, Δέταρη και Σοφιανόπουλος κοντά στην μπάλα. Βλέπουμε εδώ το Λάγιος Δέταρη και το Σοφιανόπουλο. Δέταρη τελικά το εκτελεί απευθείας, η μπάλα χτύπησε πάνω στο κεφάλι του Χάτζη Νικολάου και είναι κόρνερ. Προτίμησε το απευθείας χτύπημα ο Λάγιος Δέταρη. Και τώρα πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο ίδιος. Δέταρη λοιπόν, βγαίνει ο Καρκαμάνης, πηδάει με το κεφάλι της Αλοχίδης, έχει σηκώσει τη σημαία ο επόπτης, δεν τον έχει δει ο διαιτητής, τώρα τον βλέπει. Είναι δύο παίχτες του Ολυμπιακού σε θέση offside σύμφωνα με τον επόπτη. Άργησε ο διαιτητής ο Μπέντας να δει τον επόπτη. Τελικά δεν υπήρξαν περιπέτειες σε αυτή τη φάση. Κούησε για τον BBC αυτός με τη μία προσπαθή για τον Οικονομίδη, εκείνο ο Καρανταΐδης. Μουστακίδης προσπαθεί, έχει κάνει φάουλ ο διαιτητής. Δέταρη. Με προσπίθεις προσπαθεί να αποφύγει τον Μίλλερ, τελικά εκεί είναι ο Μητρόπουλος που γυρίζει πίσω για τον Καρανταΐδη, κάνει το γέμισμα αυτός για τον Μουστακίδη. Χάνουν την μπάλα και ο Κούης και ο Μουστακίδης, εκείνο ο Καρκαμάνης. Εύκολα μπλοκάρει. Και δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Πηδάει ο Οικονομίδης, πηδάει και ο Καρανταΐδης, κερδίζει κεφαλιά. Λιμιά της που δίνει για το Μουστακίδη. Προσπαθεί να αποφύγει το Σοφιανόπουλο, έχει κάνει φάουλ ο Σοφιανόπουλος. 40 λεπτό στο Καφτατζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός σε 0-0. Και από το 20 λεπτό και μετά δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, ενώ μέχρι το 20 λεπτό υπήρχε ενδιαφέρον. Το παιχνίδι ατόνισε, ένα φάουλ τώρα που έγινε πάνω στον Μητρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι μετά το 20 λεπτό το παιχνίδι ατόνισε, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Δέταρη που δίνει για τον Καλταβερίδη. Αυτός αποφεύγει το Γιουκούδη, κάνει με το αριστερό το γέμισμα, εκείνο ο Μπιμπισίδης, ο κρούμε το κεφάλι. Γιουκούδης και Καλταβερίδης, κερδίζει ο Γιουκούδης και κάνει φάουλο ο Καλταβερίδης. Και ο Κούης σε αυτό το φάουλ, Λιμιάτης, που δίνει αριστερά για τον Πατσιαβούρα. Και πάλι Λιμιάτης. Μπροστινή παλιά για τον Γιουκούδη, κερδίζει την κεφαλιά, αλλά είναι τόσο μόνος μπροστά ο Γιουκούδης. Ανάμεσα από δύο παίχτες του Ολυμπιακού, τον Πανιώτη και τον Καλταβερίδη, ο Γιουκούδης είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει κάποιους διαδρόμους έστω, όχι να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά να δημιουργήσει κάποιους διαδρόμους για τους συμπαίχτες του. Δυνατά ο Πανιώτης έχει κάνει φάουλ στον επιθετικό του Άρη. Και αυτό γίνεται γιατί παίζουν πολύ μακριά από τον Γιουκούδη και ο Σαμολής που φέρεται σήμερα σαν αριστερός εξτρέμ, αλλά και ο Οικονομίδης που παίζει σαν, κάτι σαν δεξιός half εξτρέμ. Μουστακίδης προσπαθεί να αποφύγει τον Σοφιανόπουλο, έχει κάνει φάουλ ο Σοφιανόπουλος. Μπιμπισίδης. Για το Λιμιάτη έχει περάσει μπάλα. Πηδάει ο Μέλλερ με το κεφάλι. Σαμόλης και Αποστολάκης κερδίζουν. Σαμόλης, Οικονομίδης με το κεφάλι εκεί που είναι ο Αποστολάκης. Τσαντάκης όπως μπροστά στην παλιά. Κούης, Μουστακίδης που αφήνει την μπάλα, δίνει για τον Τσαντάκη, προσπαθούν να παίξουν το 1-2-2 παίξει του Ολυμπιακού, κερδίζει ο Κούης, προσπαθεί να αποφύγει και τον Τσαλουχίδη, Μπανιώτης για τον Μουστακίδη, Τσαντάκης αποφεύγει ωραία τον Πατσιαβούρα, έχει κοντά του και τον Σαμόλη, ξέφυγε και από τον Σαμόλη, κάνει την μπροστινή παλιά, βγαίνει ο Καρκαμάνης μπροστά από τον Μουστακίδη και μπλοκάρει, έξυπνη ενέργεια από τον τερματοφύλακα του Άρη που δίνει με τα χέρια στο Σαμόλη, πίσω αυτός για τον Πατσιαβούρα. Προσπαθεί να κλέψει ο Μητρόπουλος.
Και πάλι Καρκαμάνης. Πηδάω Τσαλουχίδης. Έρχεται δυνατό ο Μπιμπισίδης. Πατσιαβούρας. Γυρίζει το Χατζη Νικολάου. Μουστακίδης. Έρχεται δυνατά ο Καρανταϊδης, ο Φιανόπουλος. Αποφεύγει τον Οικονομίδη. Μητρόπουλος που ψάχνει για τον τέταρη. Έρχεται δυνατά ο Μέλλερ, κερδίζει την κόντρα. Οικονομίδης. Αποφεύγει και το Σοφιανόπουλο. Ο Οικονομίδης προσπαθεί για το Μέλλερ. Δεν είναι καλή η πάσα. Σοφιανόπουλος που δίνει στον Καρανταϊδη και τώρα τέταρη. Δέταρη που ψάχνει για το Μουστακίδη. Κερδίζει αυτό στην κεφαλιά. Μητρόπουλος έχει σηκώσει ο επόπτης και πάλι δεν τον έχει δει ο διαιτητής. Τώρα βλέπει τον επόπτη ο διαιτητής. Καθυστερεί ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας να δει τον επόπτη. Βλέπουμε εδώ τον πρώτο επόπτη, τον κύριο Τσαουσίδη. Που έγκυρα σηκώνει τη σημαία του, αλλά ποτέ δεν το βλέπει ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας. Μουστακίδης. Κόντρα από τον Σοφιανόπουλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, λέει ο δεύτερος επόπτης. Και διαμαρτυρίες από τον Μπάμπη Μουστακίδη. Σοφιανόπουλος προσπαθεί να αποφύγει δύο παίχτες του Άρη. Ο Κούης που γυρίζει στον Καρκαμάνη. 45ο λεπτό. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Όπου να είναι ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει τη λήξη του ημιχρόνου. Εκτός αν κρατήσει κάποιες καθυστερήσεις. Άρης Ολυμπιακός 0-0 εδώ στο Καφτατζόγλιο και μάχες μεταξύ Μητρόπουλου και Σαμόλη. Αποφεύγει ο Μητρόπουλος, έρχεται ο Μέλλερ, ωραία μετάκλη. Γιουκούδης. Ανάμεσα από δύο παίχτες προσπάθησε ο Γιουκούδης και κάνει φάουλ ο Τσαλουχίδης. Πατσιαβούρας για το Λιμιάτι και πάλι Πατσιαβούρας. Προσπαθούν να παίξουν τον δύο παίχτες. Έρχεται ο Τσαλουχίδης προς την παλιά και είναι ο Κούης. Χατζη Νικολάου την μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη, έρχεται ωραία με το ψαράκι και παλιά ο Καρανταΐδης και τελικά πλάγι out από το Μέλλερ. Σοφιανόπουλος προσπαθεί να αποφύγει το Μουστακίδη, φάουλ. Δεν μετρήσαμε πόσα φάουλ έχει σφυρίξει ο κύριος Μπέντα στο πρώτο ημίχρονο. Ο τέταρτο εκτελεστής αυτού του φάουλου, 47ο λεπτό, σύμφωνα με το χρονόμετρο του Καφτατζογλίου, 2 λεπτά καθυστερήσεις μέχρι στιγμής από τον διαιτητή. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Και ο Λάγιος τέταρτο, 3 παίχτες του Άρης ο τείχος. Μακρινή απόσταση απευθείας out. Και παίζονται οι καθυστερήσεις. Όπου να είναι πρέπει να σφυριχτεί η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπιμπισίδης με το κεφάλι Τσαλουχίδης και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας από τα Τρίκαλα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Ολυμπιακός 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Δεύτερο ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Άρης Ολυμπιακός 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Από πλευράς του Άρη υπάρχει μία αλλαγή. Με το νούμερο 13 βλέπουμε απέναντι τον Μουρατίδη, ο οποίος έχει περάσει στη θέση του Πατσιαβούρα. Πατσιαβούρας που τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Εκείνος ο τραυματισμός ήταν περισσότερο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε νομιστεί. Το παιχνίδι λοιπόν αρχίζει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά στην παλιά του Τσαλουχίδη για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος που βγαίνει σε θέση δεξιού εξτρέμ, έχει μπροστά του το Μέλλερ. Έρχεται δυνατά ο Σαμόλης, κοντράρει την μπάλα και προλαβαίνει πριν βγει πλάγι out. Προσπαθεί για τον Μέλλερ, τελικά γίνει ο Τσαντάκη, ο Αποστολάκης που κάνει τη σέντρα. Το απευθείας σουτ του Τσαλουχίδη. Η μπάλα out.
Η πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον Άρη. Ο Μουρατίδης, ένας καθαρά επιθετικός παίχτης στη θέση του Πατσιαβούρα, ενός καθαρά αμυντικού παίχτη. Κούι στο ελεύθερο, Μέλλερ με το κεφάλι για το Λιμιάτη. Λιμιάτης που προσπαθεί για τον Οικονομίδη να περάσει την μπάλα. Έρχεται δυνατά ο Καρανταΐδης, έχει κάνει φάουλ στον Οικονομίδη. Φάουλ για τον Άρη. Και ο Μπάμπης Μουστακίδης εκτελεστής ψάχνει για τον Γιουκούδη. Κερδίζει αυτό στην κεφαλιά, Μουρατίδης μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μπαίνει ο Μουρατίδης, κάνει το σουτ. Έχει σφυρίξει όμως φάουλ, έχει χρησιμοποιήσει το χέρι ο Μουρατίδης. Έχει σφυρίξει φάουλ ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας. Την προσπάθεια αυτή του επιθετικού του Άρη. Τσαλουχίδης που κάνει την κεφαλιά, εκείνο ο Χατζηνικολάου απομακρύνει. Γιουκούδης που δίνει στο Λιμιάτη, Μέλλερ. Ανάμεσα από δύο παίχτες χάνει την μπάλα. Μουστακίδης κερδίζει ο Κούις, κερδίζει και τη δεύτερη κόντρα. Καρανταΐδης πάνω στον Κούι που καθυστερεί, κλέβει ο Μουστακίδης και τώρα ο Καλταβερίδης που κάνει την προστινή παλιά για τον Μητρόπουλο. Αυτός ωραία με τη μία για τον τέταρη και αυτός αμέσως για τον Μητρόπουλο. Κερδίζει ο Κούις, Σοφιανόπουλος που δίνει στον τέταρη. Κοντράρει ο Κούις, Λιμιάτης, Μπιμπισίδης και Μέλλερ που δίνει για τον Οικονομίδη. Και ο Άρης αναπτύσσεται, Οικονομίδης που κάνει την προστινή παλιά. Ωραία για τον Γιουκούδη. Γιουκούδης μόνος του απέναντι στον Ταλικριάδη. Το σούτ απομακρύνει ο Μπανιώτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Γιουκούδης πάντα έχει κερδίσει φάουλ από τον Αποστολάκη, λέει ο διαιτητής, ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 47ο του αγώνα. Ο Άρης χάνει τη μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία του παιχνιδιού. Ύστερα από την πολύ ωραία πάσα του Οικονομίδη, ο Γιουκούδης βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Ταλικριάδη, το πλασέ απ' έξω Ταλικριάδης και απομάκρυνε αμυντική. Φάουλ τώρα με τον Οικονομίδη. Οικονομίδης το εκτελεί, απομακρύνει ο Μητρόπουλος. Σαμόλης απευθείας σουτ κόντρα, είναι σε θέση offside ο Μπιμπισίδης. Στο έδαφος είναι ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Και το δεύτερο ημίχρονο άρχισε εντυπωσιακά για τον Άρη, όπως άρχισε και το πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου, ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας διέταξε να συνεχιστεί το παιχνίδι όταν ο Καλταβερίδης έκανε μια ενέργεια πάνω στον Κούι μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου η πάσα του Οικονομίδη για τον Γιουκούδη, μόνος του αυτός απέναντι στον Ταλικράδη, έκανε το σουτ απ' έξω ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και απομάκρυναν οι αμυντικοί. Και εδώ πλάνα από την κερκίδα που έχουν δημιουργήσει ο παδί του Άρη. Όλα είναι έτοιμα για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο διαιτητής ο κύριος Μπέντας διατάζει τους φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού να απομακρυνθούν. Με αυτό το offside, σε θέση offside είχε υποδεχτεί ο Μπιμπισίδης. Μητρόπουλος κερδίζει από τον Μπιμπισίδη. Τσαντάκης που δίνει δεξιά για τον τέταρη. Τέταρη γυρίζει στο αριστερό πόδι και δίνει τελικά στον Αποστολάκη. Ο Μητρόπουλος είναι στο έδαφος και χτυπιέται, θα λέγαμε. Διακόπτει το παιχνίδι της ο κύριος Μπέντας. Βλέπουμε τον Μητρόπουλο, πρέπει να έχει χτυπήσει μάλλον σοβαρά. Όλο το ιατρικό team του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο πάνω από τον αρχηγό της ομάδας. Και έχει σηκωθεί και ο Μινάς Χατζίδης. Και λοιπόν ο Μητρόπουλος, πάντα κοντά του δύο παίχτες είναι ο Μπανιώτης, ο Τσαλουχίδης
Είναι και ο φυσιοθεραπευτής του Ολυμπιακού εκεί, ο γιατρός του αγώνα. Τελικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Μητρόπουλος στην μονομαχία του με τον Μπισίδη. Μπισίδης που βέβαια δίνει και ένα χέρι βοηθείας. Και με πλάγιο out συνεχίζει το παιχνίδι. Και ο Χατζηνικολάου παραχωρεί πλάγιο out υποτικά. Είχε παραχωρήσει πλάγιο ο Αποστολάκης για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στο Μητρόπουλο. Τώρα παραχωρεί πλάγιο ο Χατζηνικολάου. Ενώ βλέπουμε ότι ο Μητρόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Ζαλίζεται, βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Με την όλοι οι παίχτες φωνάζουν τους φυσιοθεραπευτές. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, φορείο ζητάνε. Είδαμε τον Μητρόπουλο να πέφτει πάνω στον Μπιμπισίδη και ο Μπιμπισίδης να αρχίσει να φωνάζει το διαιτή. Πρέπει να έχει χτυπήσει μάλλον σοβαρά ο παίχτης του Ολυμπιακού. Ο διαιτής ο Μπέντα ζητάει να απομακρυνθούν όλοι οι παίχτες πάνω από τον Μητρόπουλο. Έχει μπει και ο Γούναρης μέσα στο αγωνιστικό χώρο και ο Γιώργος Παπαμάλης. Διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με τον Τάσο Μητρόπουλο. Βλέπουμε εδώ το Χατζίδη. Ο Μινάς Χατζίδης με το νούμερο 16. Να δένει τα κολονία του έτοιμος για να μπει στον αγωνιστικό χώρο αυτός, αν τελικά δεν μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι ο Μητρόπουλος. Και ο Κλήμης Γούναρης που δίνει κάποιες οδηγίες στο Χατζηνικολάου, στο Λιμιάτη, στο Μπιμπισίδη, είναι κοντά και ο Γιουκούδης. Τελικά ο Μητρόπουλος έχει σηκωθεί. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Θέλουν να τον τραβήξουν να βγει έξω από το γήπεδο και ο Μητρόπουλος κάθεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Είναι ο Τσαντάκης εκεί κοντά. Εντάξει, λέει ο Μητρόπουλος, θα συνεχίσει. Και όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι με ελεύθερο. Είδαμε τον Τάσο Μητρόπουλο πριν. Είναι ο Αποστολάκης και ο Σαμόλης εκεί κοντά. Πλάγιο. Τελικά ο διαιτής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ή έχει σφυρίξει. Κάτι έδειξε τελικά, δεν σφύριξε. Μας έχει μπερδέψει ο κύριος Μπέντας. Τελικά πλάγιο out υπέρ του Άρη και πάλι. Γιουκούδης έχει μπροστά τον Καλταβερίδη. Κερδίζει την μπάλα και δίνει για τον Αποστολάκη. Αυτός βρίσκει ωραία το τέταρι. Τέταρι αποφεύγει τον Μέλλερ. Κερδίζει και μια κόντρα Μουστακίδης. Εύκολο ο Καρκαμάνης. Και με τα χέρια στον Σαμόλη, που προτιμάει να γυρίσει τον Καρκαμάνη. Χατζηνικολάου για τον Μουστακίδη. Εδώ Μητρόπουλος και Γιουκούδης. Πηδάει ο Μητρόπουλος με το κεφάλι. Μουστακίδης, Τσαντάκης. Μπροστινή παλιά για τον Μουστακίδη. Είναι κοντά το Κούις από την αρχή του παιχνιδιού. Μουστακίδης που δίνει στο Τσαντάκη. Κάνει τη σέντρα αυτός με το κεφάλι ο Κούις και τελικά η μπάλα στα χέρια του Καρκαμάνη. Καρκαμάνης για τον Μέλλερ. Μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη. Έρχεται ο Βανιώτης, παραχωρεί το πλάγιο. Και ο Κώστας Οικονομίδης εκτελεστής του πλαγίου για το Μουστακίδη. Μέλλερ. Καρανταίδης αποκρούμε τα πόδια. Τελικά ο Ντέταρη με το κεφάλι και πάλι Καρανταίδης για το Σοφιανόπουλο. Σοφιανόπουλος που έκανε την περιττή ενέργεια, έκλεψε ο Οικονομίδης, έχει κάνει κεφάλι στον Οικονομίδη. Μουρατίδης για τον Γιουκούδη. Πιο πίσω λέει ο διαιτής να πάει μπάλα. Μουστακίδης για τον Μέλλερ. Αυτός για τον Γιουκούδη που γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Γκούι. Σαμόλης. Κοντράρει πάνω στο Τσαντάκη μπάλα. Μουστακίδης που αφήνει για τον Τέταρη. Κλέβει ο Γκούις ωραία.
Και κάνει την προς την παλιά ωραία για τον Οικονομίδη. Σε θέση δεξιού εξτρέμου ο Οικονομίδης θα βγάλει την καλή σέντρα. Δεν είναι καλή σέντρα από τον Οικονομίδη. Βγαίνει και εκτός περιοχής ο Ταλικριάδης που αφήνει τελικά την μπάλα. Τσαντάκης την αφήνει να καταλήξει πλάγιο out. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Και ο Στράτος Αποστολάκης εκτελεστής αυτού του πλαγίου. Πηδάει ο Τσαντάκης. Μητρόπουλος για τον τέταρη. Έρχεται ο Μουστακίδης. Τσαλουχίδης μπροστινή παλιά. Κούης με το κεφάλι για τον Μουστακίδη. Και αυτός πίσω στον Καρκαμάνη. Μπιμπισίδης με τη μία για τον Σαμόλη. Σαμόλης εκεί μπροστά του Τσαλουχίδη και δίπλα του Λιμιάτη. Και τώρα ο Μέλλερ που δίνει δεξιά για τον Οικονομίδη. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Οικονομίδης, απομακρύνει ο Μπανιώτης. Και ο Μουστακίδης γρήγορα για τον Μουρατίδη. Και πάλι ο Μουστακίδης που κάνει τη σέντρα. Πηδάει ο Γιουκούδης, κερδίζει την κεφαλιά. Βγαίνει ο Ταλικριάδης και μπλοκάρει. Αυτή η φάση στο 22ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Άρης Ολυμπιακός πάντα 0-0. Η κακή πάσα από τον Καρανταΐδη και είναι πλάγιο για τον Άρη. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποια αλλαγή και βλέπουμε κάποιον εκνευρισμό από τον Χατζίδη και τον Μουστακίδη πριν μπει ο Χατζίδη στον αγωνιστικό χώρο. Με το νούμερο 8 ο Σοφιανόπουλος θα αντικατασταθεί. Ακριβώς στο 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου από τον Χατζίδη. Επανεμφάνιση του Χατζίδη. Που είχε κάποια προβλήματα με τον Γιάτσεκ Μοχ. Τελικά σήμερα επανεμφανίζεται με το νούμερο 16. Σαμόλης απέφυγε το Τζαντάκι, έχει κάνει φάουλ Τζαντάκης. Μέλλερ. Πάντα Μέλλερ. Κάνει την προσπάθεια ο Καλταβέρης, κάνει το φράγμα και είναι φάουλ. Βλέπουμε εδώ τον Μέλλερ, τον Ορβηγό. Από τον Δεκέμβριο ανοίξει τον Άρη. Και ο Σαμόλης εκτελεστής αυτού του φάουλ. Σαμόλης λοιπόν απευθείας μπλοκάρει ο Ταλικριάδης μπροστά από τον Μπιμπισίδη. Και Ταλικριάδης που δίνει για τον Πανιώτη. Δίνει λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Μπιμπισίδης κερδίζει την κεφαλιά από τον Μητρόπουλο που από τη στιγμή που χτύπησε δεν έχει σηκωθεί για καμία κεφαλιά. Σαμόλης. Έχει κοντά τον Τζαντάκη και τον Αποστολάκη, παραχωρεί πλάγιο ο Αποστολάκης. Ο Σαμόλης προσπάθησε για τον Μουρατή, δεν πέρασε μπάλα. Καλταβερίδης, Αποστολάκης, δέταρη όπως όπως, εκείνο μου ο Οικονομίδης. Προσπαθεί να αλλάξει για τον Μουστακίδη, δεν είδε τον Χατζίδη. Μπροστινή παλιά του Καρανταΐδη για τον Μητρόπουλο. Πάντα Μητρόπουλος. Έρχεται δυνατά ο Μπιμπισίδης. Μητρόπουλος χρησιμοποιεί το χέρι. Τελικά δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού διαιτητής. Βλέπουμε τον Καρανταΐδη κοντά στην μπάλα. Ο Κυριάκος Καρανταΐδης λοιπόν εκτελεστής αυτού του φάουλ. Καρανταΐδης. Πηδάει ο Μέλλερ, αποκρούει με το κεφάλι. Τσαντάκης δεξιά για τον Αποστολάκη. Κάνει το γέμισμα Αποστολάκης. Πηδάει ο Μπιμπισίδης. Σαμόλης για τον Γιουκούδη. Ο Αποστολάκης έρχεται. Και φάουλ ο διαιτής, δεν αφήνει κανένα πλεονέκτημα πλέον. Η μπάλα πήγε στο Μουστακίδη. Ο διαιτής σφύριξε το φάουλ. Ο Ντέταρη κοντά στην μπάλα. Ντέταρη λοιπόν ψάχνει για τον Μπανιώτη, αποκρούει με το κεφάλι ο Κούης και πισινή κεφαλιά τον Μουστακίδη. Χατζίδης που δίνει ωραία δεξιά για τον Αποστολάκη. Αποφεύγει αυτός το Σαμόλη, Τσαντάκης, έρχεται με την κόντρα ο Λιμιάτης και παραχωρεί πλάγιο.
26 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Και ο Αποστολάκης για τον Τσαντάκη και πάλι Αποστολάκης που κάνει απευθείας σέντρα. Χατζίδης, κακό κοντρόλ, κλέβει ο Λιμιάτης. Χατζίδης ξανακερδίζει, έχει κάνει φάουλ όμως. Καρκαμάνης με τα χέρια για τον Μουστακίδη. Αυτός με τη μία με το κεφάλι για τον Μέλλερ. Και πάλι Μουστακίδης, ωραία πάσα για τον Οικονομίδη. Καλταβερίδης για τον Μουστακίδη. Και πάλι Καλταβερίδης που έχει βγει στην επίδεση. Έρχεται με τάγκλινγκ ο Μπάμπης Μουστακίδης και παραχωρεί το πλάγιο. Βλέπουμε με το νούμερο 2 τον Μουστακίδη. Καμία σχέση βέβαια με τον Ισαάκ Μουστακίδη του Ολυμπιακού. Το σέντερ φορ του Ολυμπιακού. Καραντάιδης λοιπόν στο πλάγιο για τον Τζαντάκη. Έχει πίσω του αυτός τον Χατζηνικολάου που παραχωρεί το πλάγιο. Τζαντάκης Χατζηνικολάου. Και ο Κώστας Οικονομίδης σε πρώτο πλάνο. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Καραντάιδης. Πηδάει ο Κούης, Μουστακίδης αποφεύγει ωραία το Χατζίδη. Πάντα Μουστακίδης, έχει δύο παίχτες του Ολυμπιακού μπροστά του. Κάνει την κόντρα ο Χατζίδης και είναι πλάγιο για τον Άρη. Βλέπουμε εδώ το Μουστακίδη που θα εκτελέσει και αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο ίδιος. Μέλλερ. Μπροστινή παλιά πάνω στο Τζαντάκι. Αυτός βρίσκει το Μητρόπουλο. Πάντα Μητρόπουλος. Ανάμεσα από δύο παίχτες κλέβει ο Μπιμπισίδης. Τζαντάκης. Η παλιά ήταν για τον Καρανταίδη που δεν κατάλαβε. Τελικά ο Μουστακίδης άφησε για τον Καρκαμάνη. Μέλλερ με το κεφάλι για τον Γιουκούδη που στο πάρει με το στήθος και ψάχνει για τον Οικονομίδη. Ανάμεσα από δύο παίχτες Οικονομίδης χάνει την μπάλα Τσαλουχίδης. Δεν πέφτει από την κόντρα που έγινε από το Λιμιάτη. Πάντα Τσαλουχίδης. Κόβει ο Κούης. Μέλλερ έρχεται ο Μητρόπουλος και δίνει στον Τέταρη. Τέταρη για τον Τσαλουχίδη. Αυτός δεξιά για τον Τσαντάκη που μπαίνει μέσα στην περιοχή του Άρη. Τσαντάκης κάνει το γύρισμα πάνω στον Καρκαμάνη. Καρκαμάνης με τα χέρια για τον Μουρατίδη. Έρχεται ο Καλταβερίδης. Έχει κάνει φάουλο ο Καλταβερίδης. Λιμιάτης γρήγορα για τον Σαμόλη. Κόντρα ριμπάλα πάνω στο Μητρόπουλο και γύρισε ο Καρανταίδης στον Τάλι Κριάδη που δίνει με τα χέρια στο Χατζίδη. Χατζίδης ψάχνει για τον Μουστακίδη, ο Κούης έχει κάνει φάουλο Μουστακίδης πάνω στον Κούη. Ο Μουστακίδης για τον Οικονομίδη. Μουρατίδης για τον Μπάμπη Μουστακίδη. Λιμιάτης. Οικονομίδης. Με προσποίηση προσπαθεί να αποφύγει τον Τσαλουχίδη. Έρχεται ο Μπανιώτης, κερδίζει την μπάλα. Κούης. Αλλάζει το παιχνίδι ωραία για το Σαμόλη. Μέλλερ. Μακρινή απόσταση. Θα κάνει το σούτ όμως ο Νορβηγός. Τριάντα λεπτά παιχνιδιού. 15 λεπτά πριν από το τέλος. Άρης Ολυμπιακός 0-0. 30 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο εννοείται. 75ο λεπτό του αγώνα και μετά από εκείνη την αξιόλογη φάση στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου δεν είδαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τέταρτη έξω την περιοχή του Άρη τώρα. Με το αριστερό κάνει το σουτ. Είναι out. Βλέπουμε εδώ το Λάγιος Τέταρη. Γύρισε μόλις χθες το βράδυ από την πατρίδα του. Είχε πάει να παίξει στο παιχνίδι με το Έιρε. Δεν ήταν καλό σε αυτό το παιχνίδι. Και δεν γύρισε με την αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά μόνος του. Η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ ήρθε ο Τέταρη. Ο Καρανταίδης προσπαθεί να αποφύγει τον Οικονομίδη και είναι πλάγιο για τον Άρη. Ο Μπάμπης Μουστακίδης στο πλάγιο για τον Λιμιάτη. Αυτός πίσω για τον Κούη. Σαμόλης. Καλταβερίδης με το κεφάλι, Αποστολάκης εκεί, που γυρίζει στον τερματοφύλακά του, αλλά με την παρέμβαση και του Μπανιώτη. Δεν ήταν καλό το γύρισμα.
Ωραία κεφαλιά από το Σαμόλη για τον Μουρατίδη, που μάλλον φοβήθηκε. Αποστολάκης, Τσαντάκης, έρχεται πάλι δυνατά ο Σαμόλης. Σαμόλης και Τσαντάκης μονομαχούν και είναι πλάγι για τον Ολυμπιακό, λέει ο επόπτης. Μητρόπουλος έχει πίσω του τον Μπιμπισίδη από την αρχή του παιχνιδιού. Πάντα Μητρόπουλος που δίνει για τον τέταρτη. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει δύο παίχτες του Άρη, χάνει την μπάλα. Λιμιάτης που δίνει ωραία για τον Μουστακίδη. Κερδίζει ο Χατζίδης με τάκλινγκ, είναι φάουλ για τον Άρη. Βλέπουμε εδώ τον Μουστακίδη που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κούις που δίνει για τον Χατζηνικολάου. Σαμόλης. Μπροστινή παλιά για τον Γιουκούδη, έρχεται με το κεφάλι ο Καλταβερίδης, έχει κάνει φάουλ στον επιθετικό του Άρη. Φάουλ λοιπόν με τον Μουρατίδη. Πηδάει ο Μητρόπουλος που έχει επιστοχωρήσει, τέταρη. Τσαντάκης. Εκείνο ο Μουστακίδης που δεν κάνει καλή πάσα με το κεφάλι. Τσαλουχίδης για το Μινά Χατζίδη που περνάει τη γραμμή του κέντρου. Χατζίδης από αριστερά σε θέση αριστερού εξτρέμ. Αποφεύγει, μπαίνει μέσα στην περιοχή του Άρη. Έρχεται μετά ο Μουστακίδης και γυρίζει στον Καρκαμάνη. Ξαναπαίρνει την μπάλα από τον τερματοφύλακά του. Και ο Μουστακίδης πάντα μπροστινή παλιά πάνω στον Καρανταίδη κοντράρει μπάλα. Δίνει τελικά στον Οικονομίδη. Αυτός αλλάζει ωραία για τον Μέλλερ. Δεν προλαβαίνει ο Μέλλερ. Τελικά κερδίζει στρα από το λάθος του Τσαντάκη. Και αριστερά η μπάλα για τον Σαμόλη. Έχει μπροστά τον Αποστολάκη ο Σαμόλης. Προσπαθεί για κάποιο συμπαίχτη του πάνω στον Καλταβερίδη μπάλα. Τσαντάκης τώρα. Που δίνει για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος αλλάζει με τον Τέταρη. Τέταρη πάντα. Απέφυγε τον Οικονομίδη. Πάντα Τέταρη με προσπίση. Μπαίνει μέσα στην περιοχή του Άρη. Τελικά λέει ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έχασε την μπάλα ο Τέταρη. Μπανιώτης με το κεφάλι. Εκείνο Μέλλερ. Δίνει στον Γιουκούδη, ο οποίος δίνει πιο δεξιά για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης προσπαθεί να αλλάξει για τον Σαμόλη, είναι δυνατή η πάσα, δεν την προλαβαίνει ο Σαμόλης. Και μια αλλαγή για τον Άρη, βλέπουμε το νούμερο 14, το Βασίλη Δημητριάδη. Ο διαιτητής ακόμη δεν τον έχει δει. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μπανιώτης και Ταλικριάδης κερδίζουν κάποια δευτερόλεπτα. Και ο Ταλικριάδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Μητρόπουλος κερδίζει την κεφαλιά από το Σαμόλη. Εκείνο ο Μπιμπισίδης που γυρίζει πίσω στον Καρκαμάνη. Κούις. Που δίνει στο Μουστακίδη. Αυτός το Χατζηνικολάου. Και τώρα Μπιμπισίδης προσπαθεί να αποφύγει τον Καρανταΐδη. Έχει κάνει φάουλ στον αμυντικό του Ολυμπιακού που βρέθηκε σε θέση δεξιού χαφ. Και τώρα θα γίνει αλλαγή με το νούμερο 5. Βγαίνει ο Χατζηνικολάου. Βγαίνει ο Χατζηνικολάου λοιπόν με το νούμερο 5 για τον Παναγούλια. Και μπαίνει ο Δημητριάδης. Βγαίνει ένας αμυντικός και μπαίνει ένας επιθετικός. Ο Δημητριάδης το βλέπουμε εδώ με το νούμερο 14. Δεν ξεκίνησε στην βασική ενδεκάδα. Στα τελευταία 10 λεπτά, 80 λεπτό του αγώνα, τη θέση του βλέπουμε εδώ τον Γιάννη Χατζηνικολάου που αποχωρεί από το γήπεδο. Παίρνει λοιπόν ο Δημητριάδης τη θέση του Χατζηνικολάου. Ο Παναγούλιας σε βάζει έναν επιθετικό ακόμη στο παιχνίδι. Τέταρτη στο φάουλ. Πηδάει ο Μπιμπισίδης και ο Μητρόπουλος. Μουστακίδης για τον Οικονομίδη. Προσπαθεί αυτός να αποφύγει το Χατζίδη, γλιστράει. Χατζίδης για τον Καρανταΐδη. Έρχεται ο Μουστακίδης δυνατά. Οικονομίδης αφήνει ωραία ο Γιουκούδης για τον Δημητριάδη και είναι 3 εναντίον 2. Μουρατίδης δίπλα του ο Γιουκούδης. Πάντα Μουρατίδης. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θα κάνει το σουτ πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Μουρατίδης, Δημητριάδης και Γιουκούδης βγήκαν στην αντεπίθεση. 9 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού ο Μουρατίδης προτίμησε να σουτάρει αντί να δώσει δίπλα του στο Γιουκούδη. Η μπάλα πάνω στον Τάλι Κριάδη. Και Αποστολάκης. Που δίνει για τον Μητρόπουλο. Τσαλουχίδης για τέταρτη τελικά η μπάλα.
Αποφεύγει ωραία το Λιμιάτη. Πάντα τεταρή. Χάνει την μπάλα από τους παίχτες του Άρη. Γιουκούδης που δίνει αριστερά για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης πάντα δίνει για τον Μέλλερ. Μέλλερ και Δημητριάδης, τελικά Μουρατίδης για τον Δημητριάδη. Αυτός προσπαθεί για τον Μουρατίδη. Γιουκούδης το απευθεία σουτ. Και η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τάλι Κρυάδη που τον βλέπουμε εδώ να βγαίνει από τα δίχτυα. Η φάση αυτή στο 37ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και αυτή είναι η απαραβίαστη εστία του Ολυμπιακού. Για τον Μητρόπουλο που χάνει την μπάλα. Δέταρη με Λιμιάτη, κερδίζει ο Λιμιάτης. Γιουκούδης πίσω για τον Μπιμπισίδη. Αποστολάκης. Κλέβει ο Λιμιάτης. Μέλλερ που κάνει την πάσα για τον Γιουκούδη. Αυτός για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης προσπαθεί να βγει τον Πανιώτη. Έχει κάνει φάουλο ο Πανιώτης. Ο Σαμόλης με το νούμερο 11 τρέχει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δημητριάδης. Μέλλερ που δίνει για τον Κούι. Μουστακίδης και πάλι Κούις. Ωραία για τον Λιμιάτη και πάλι Κούις. Αλλάζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Αυτός δίνει ωραία τρεις παίκτες ο Δημητριάδης μόνος του και χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη από τον Βασίλη Δημητριάδη ακριβώς στο 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 84ο λοιπόν λεπτό του αγώνα, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, το σουτ που έκανε ο Δημητριάδης ύστερα από την ωραία πάσα του Κούι, η μπάλα out και κάποιες καθυστερήσεις τώρα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Καρανταΐδης. Μπροστινή παλιά για τον Μουστακίδη και τον Μητρόπουλο. Κερδίζει ο Κούις ωραία την κεφαλιά. Και Μέλλερ τώρα. Ο Άρης στα τελευταία λεπτά τα δίνει όλα. Κερδίζει ο Μέλλερ την κόντρα. Έχει κάνει φάουλο ο Τσαλουχίδης. Και βλέπουμε τον Νορβηγό στο έδαφος. Εδώ ο Μπάμπης Μουστακίδης και ο Μέλλερ που σηκώθηκε τελικά. Γρήγορα ο Μουστακίδης για τον Κούι. Που ψάχνει και πάλι τον Μουστακίδη. Έρχεται ο Καρανταΐδης με το κεφάλι. Ο Μουστακίδης για το Χατζίδη και τελικά ο Λιμιάτης που κάνει την προσπάθεια μόνος του, κερδίζει την κεφαλιά ο Μπανιώτης. Μπιμπισίδης με το κεφάλι, εκεί ξανά νέα κεφαλιά από τον Καρανταΐδη. Μπιμπισίδης και πάλι με το κεφάλι. Χατζίδης πίσω για τον Καρανταΐδη, όπως αυτός απομακρύνει. Δέταρη και Κούις, κερδίζει ο Κούις την κεφαλιά. Μέλλερ που δίνει για τον Μουστακίδη. Μπροστινή ωραία παλιά για τον Μουρατίδη. Μουρατίδης πέφτει δυνατά ο Καλταβερίδης και είναι πλάγιο για τον Άρη. Ενώ θα γίνει τώρα και η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Είναι με το νούμερο 14 ο Σωτήρης Μαυρομάτης, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ισάκ Μουστακίδη. Βλέπουμε εδώ τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Μαυρομάτης λοιπόν αντί Μουστακίδη, ακριβώς στο 85ο λεπτό του αγώνα. Και πλάγιο για τον Άρη με τον Μουστακίδη, τον Πάπη Μουστακίδη, το μόνο Μουστακίδη που έμεινε πλέον στο παιχνίδι. Πηδάει ο Μπανιώτης, δεν βρίσκει την μπάλα που καταλήγει στα χέρια του Ταλικριάδη. Κανείς παίκτης του Άρη δεν ήταν εκεί κοντά. Ταλικριάδης με τα χέρια δίνει για τον Αποστολάκη. Κούις με το κεφάλι για τον Μπιμπισίδη. Αυτός με τη μία για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης ψάχνει για τον Μέλλερ. Τελικά είναι εκεί ο Τσαλουχίδης που γυρίζει πίσω στον Καλταβερίδη. Και Καρανταΐδης. Ωραία, κλέβει ο Μέλλερ, αλλά δεν μπορεί να δώσει κάποιο συμπαίκτη του. Καρανταΐδης. Για το Μαυρομάτι, στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Κλέβει ο Μουστακίδης. Γυρίζει στον Κούι και αυτός αφήνει για τον τερματοφύλακά του, τον Καρκαμάνη. Σαμόλης. Που δίνει στον Μουρατίδη. Σαμόλης για το Μέλλερ. Μέλλερ που ψάχνει για το Μουστακίδη. Ωραία πάσα. Κερδίζει με το κεφάλι ο Χατζίδης. Απομακρύνει ο Καρανταΐδης όπως.
Κούις, δεν είναι καλή πάσα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 87ο λεπτό του αγώνα, Άρης Ολυμπιακός 0-0 εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ο Κούις δεν μπορεί να βρει την μπάλα, ντέταρη. Αποφεύγει τον Μέλλερ, έχει κάνει φάουλο ο Νορβηγός πάνω στον Ούγκρο. Και ο διαιτητής ο Μπέντας, ντέταρη και Χατζίδης εκεί κοντά. Είναι και ο Οικονομίδης. Λάγιος ντέταρη λοιπόν. Πηδάει ο Μπιμπισίδης, κερδίζει την κεφαλιά. Μουρατίδης απομακρύνει. Δημητριάδης ωραία με τη μία για τον Οικονομίδη. Αποφεύγει αυτός ωραία τον Καραταΐδη. Αποφεύγει και τον Πανιώτη και τον Μαυρομάτη και δίνει αριστερά ωραία για τον Μουρατίδη. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κώστα Οικονομίδη. Μουρατίδης λοιπόν σε θέση αριστερό εξτρέμ κάνει τη σέντρα πάνω στον Τάλι Γκριάδη όμως η σέντρα. Τάλι Γκριάδης που δεν έχει λόγο να βιάζεται. Κούις, μπροστινή παλιά για τον Δημητριάδη, είναι και ο Καραταΐδης εκεί κοντά. Δημητριάδης και Καραταΐδης μονομαχούν. Δημητριάδης κερδίζει, δίνει στον Οικονομίδη. Και πάλι Δημητριάδης σε θέση δεξιού εξτρέμ. Περνάει ο Δημητριάδης, κάνει τη σιρτή σέντρα. Εκείνο ο Μουρατίδης αφήνει, περνάει μπάλα και ο Τσαντάκης μπροστά από το Λιμιάτη. Νέα πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη, ακριβώς στο 88ο λεπτό. Η σέντρα του Δημητριάδη από δεξιά. Η μπάλα πέρασε από όλους, ο Σαντάκης μπροστά από το Λιμιάτι έδιωξε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελεί τώρα ο Σαμόλης. Σαμόλης λοιπόν βγαίνει ο Ταλικριάδης με γροθιές. Απομακρύνει ο Μαυρομάτης. Εκείνο ο Κούις που δίνει δεξιά για το Μουστακίδη. Έρχεται και ο Τσαλουχίδης, κερδίζει την μπάλα. Μουρατίδης δίνει για το Μουστακίδη. Που κάνει τη σέντρα ο Μουστακίδης, απομακρύνει ο Αποστολάκης. Λιμιάτης έχει κάνει φάουλ επιθετικό λεδιετής πάνω στον Καραντάιδη. Ένα λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού σύμφωνα με το χρονόμετρο του Καφτατζογλίου. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Και ο Άρης έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες στα τελευταία 6 λεπτά. Ταλικριάδης λοιπόν δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Πηδάει ο Σαμόλης, κερδίζει την κεφαλιά. Μαυρομάτης δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μπιμπισίδης για τον Γιουκούδη που αλλάζει το παιχνίδι για τον Μουστακίδη. Αυτός αφήνει για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης ωραία πάσα με το αριστερό για τον Σαμόλη. Αυτός με τη μία, αλλά εκεί είναι μόνο ο Ταλικριάδης. Ταλικριάδης καθυστερεί. Θετικό αποτέλεσμα το 0-0 για τον Ολυμπιακό. Μητρόπουλος με το κεφάλι, Μέλλερ. Χατζίδης που δίνει στον τέταρη. Έρχεται με τάκλινγκ ο Σαμόλης. Μητρόπουλος. Χατζίδης. Έχει κοντά τον Οικονομίδη. Πάντα Χατζίδης. Αποφεύγει τον Οικονομίδη. Κάνει και τη σέντρα με το αριστερό. Στο έξω μέρος το δικτύωνει η μπάλα. Αυτή τη στιγμή ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Μπέντας, 46 λεπτά δεν κράτησε καθυστέρηση για τον τραυματισμό του Μητρόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με το χρονόμετρο του Καθατζογλίου, 46 λεπτά παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Άρης Ολυμπιακός 0-0. Βλέπουμε εδώ τις διαμαρτυρίες των παιχτών και των δύο ομάδων. Δεν ξέρουμε γιατί διαμαρτύρεται ο Μητρόπουλος. Άρης Ολυμπιακός λοιπόν 0-0. Το παιχνίδι παρακολουθήσατε σε μαγνητοσκόπηση, ήταν μια προσφορά της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.